Ένα ιστορικό βιβλίο που παραθέτει μια σειρά από ντοκουμέντα που αφορούν στη μαύρη περίοδο 1941-1945 στο Ρέθυμνο, τότε που η Κρήτη αντιστάθηκε στη μανία των Ναζί, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο κατάμεστο από κόσμο σπίτι του πολιτισμού. Ο συγγραφέας Γιώργος Ταράκης στις 400 σελίδες του βιβλίου του παρουσιάζει όλα τα στοιχεία που συνέλεξε τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία μαρτυρούν πως οι άτακτοι πλην όμως γενναίοι του Ρεθύμνου όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στο γερμανό κατακτητή και χωρίς να λογαριάσουν τη ζωή τους θυσιάστηκαν στο όνομα της ελευθερίας. Ο λαός μόλις άκουσε το βουητό των αεροπλάνων και αντιλήφθηκε ότι έπεφταν οι δολοφόνοι Ναζί ελεξιδωτιστές, πήραν γεωργικά εργαλεία, κατσούνες, οτιδήποτε και βγήκαν. Αυτή είναι η άτακτη. Είναι πολύ σημαντικό η νέα γενιά να ξέρει τα γεγονότα, να έχει βαθύτατη γνώση της ιστορίας μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αποτρέψουμε νέα όμοια γεγονότα. Περιγράφει ιστορίες ανθρώπων της περίοδου 41-45, πράξεις ηρωικές θα έλεγα καθημερινών ανθρώπων. Όλοι πρέπει να παραδειγματιζόμαστε και θετικά με την έννοια να γινόμαστε κι εμείς μικροί ήρωες, αν πρέπει και όταν χρειαστεί, αλλά και να αποφεύγουμε να γινόμαστε σκοτεινές προσωπικότητες. Ανάμεσα στους άτακτους της εποχής ήταν και ο 92χρονος σήμερα Νίκος Πλατοκούκης από τα Γεϊενά Μιλοποτάμου, ο οποίος σε ηλικία 12 χρόνων τότε σαμπόταρε τον εχθρό στον τυπάκι, εξουδετερώνοντας τις βόμβες που θα έριχναν οι κατακτητές. Αφελείς οι Γερμανοί ξεχάσαν και δεν βάλανε καψούλες στις βόμβες. Και σε ρίχνουν στη Λιβύη και δεν κεντούνε. Και το είχα απομένο ο νους. Εγώ δεν το κατάλαβα να πούμε ότι εγώ τσεχα. Αλλά το είχα απομένο και ο νους. Ότι έτσι έκανα να πούμε και αλλά μην το πεις γιατί άμα σε κάψουν πάει οι Γερμανοί. Οι θηριωδίες των Ναζί αμέτρητες. Άνθρωποι βασανίστηκαν μέχρι θανάτου και ολόκληρες περιοχές σβήστηκαν από το χάρτη. Ενώ 81 χρόνια μετά στο προσκήνιο παραμένει το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη, αν είχαν δοθεί αποζημιώσεις και επανορθώσεις στα θύματα της κατοχής στην Ελλάδα, κανείς δεν θα διανοούνταν να ξεκινήσει μια τέτοια πολεμική αναμέτρηση. Η ιστοριογραφία και προκειμένου η ιστοριογραφία του Γιώργου του Σταράκη, πέρα από ένα κερί στους προγόνους μας, συμβάλλει πάντα στην κατεύθυνση της δικαιοσύνης και της αποζημίωσης. Γι' αυτό είναι από τη φύση της πολύ σημαντική. Ο συγγραφέας των άτακτων ρυθμιωτών μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του στέλνει το επίκαιρο όσο ποτέ, με αφορμή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, μήνυμα της ειρήνης. Το μήνυμα λοιπόν που θέλω να πέρασα είναι ποτέ πια πόλεμος, όχι πόλεμος. Και επίσης εμείς δεν τα έχουμε το σημερινό λαό της Γερμανίας. Τα έχουμε με αυτούς τους Ναζί.